Όλα έτοιμα λοιπόν τώρα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Την πρώτη επίθεση της αναμέτρησης θα διεκδικήσουν ο Καβαδάς και ο Κρουμπάλη. Με τον παίχτη του Λαβρίου να είναι τελικά ο νικητής. Πρώτη επίθεση για τους κυπεδούχους. Κέσελ. Κρουμπάλη στην κορυφή. Ο Μπάρλος πάλεψε με τον Νούτινεν για μια όσο το δυνατόν καλύτερη θέση στο κεντρικό post. Πήρε το φάουλ ο πολύπυρος forward του Λαβρίου. Κέσελ. Νίξον. Θέλει να συνεργαστεί με τον Κρουμπάλη. Ο Μπάρλος θα εκτελέσει για τρεις. Λίτζιον. Πρώτο καλάθι στο μάτς με το τρίποντο του Λίτζιον, ο οποίος κατάφερε να κόψει αυτή την μπάσα που προοριζόταν για τον Μπάρλο και έτσι το Λαύριο δεν κατάφερε να βγάλει εφηδιασμό. Κέσελ. Νίξον. Ο Μπόλτς θα εκτελέσει για τρεις. Η μπάλα είναι για τον Αρκαδικό. Ο Νούτινεν θα αφήσει για τον Λί και από εκεί θα ξεκινήσει η επίθεση των φιλοξενούμενων που προηγούνται με 0-3 μετά το τρίποντο του Λίτζιον. Να τον και πάλι με την μπάλα, έψαξε να βρει τον Καβαδά χαμηλά. Νούτινεν. Μπροστά στον Μπάρλο θα πάρει ένα σουτ, θα στοχίσει, θα μαζέψει ο ίδιος το επιθετικό rebound και θα τελειώσει τη φάση. 0-5. Άλλη μια αποτυχημένη προσπάθεια του Λαβρίου να πετύχει τους πρώτους του πόντους. 8 δευτερόλεπτα. Χρεώθηκε ο Λί μετά την καλή άμυνα από τον Νίξον. Έτσι λοιπόν το Λαύριο μέσα από την καλή του άμυνα δημιουργεί μια έξτρα κατοχή αναζητώντας τους πρώτους του πόντους στο παιχνίδι. Ο Κρουμπάλη άφησε στον Νίξον. Κρουμπάλη. Νίξον. Κρουμπάλη. Κέσελ. Θα συνεργαστεί με τον Κρουμπάλη. Έκανε βήματα όμως ο παίκτης του Λαβρίου. Έτσι λοιπόν ούτε τώρα οι γηπεδούχοι θα βρουν τους πρώτους τους πόντους. Έχουμε συμπληρώσει 2 λεπτά αγώνα στο παιχνίδι. Ο Λί άφησε στον Νούτινεν. Βανόστρουμ. Λίτζιον. Η μπάλα θα μείνει στον Αρκαδικό με 11 δευτερόλεπτα. Επαναφορά από την τελική γραμμή την οποία θα αναλάβει ο Λί. Λίτζιον. Χαμηλά στον Καβαδά. Αυτός θα έβαλε και με τον Κρουμπάλη και με τον Κέσελ που ήρθε σε βοήθεια. Ο Βασίλης Καβαδάς κέρδισε το φάουλ και θα εκτελέσει βολές. Δείτε και πάλι το double team από το Λαύριο. Το φάουλ με το οποίο χρεώθηκε ο Κέσελ. Αν ψάξουμε να βρούμε κάποια από τα ελαττώματα στο φετινό παιχνίδι του Καβαδά, οι βολές είναι κάτι που ενδεχομένως να στεκόμασταν. Μηδέν στις δύο. Ο Αρκαδικός έμεινε ψηλά για να πιέσει. Η μπάλα έφτασε στον Μπόλτς και από εκεί στον Κέσελ. Περίμενε το σκριν του Κρουμπάλη. Πέρασε ο Κέσελ από την εσωτερική. Όμορφη πάσα στον Μπάρλο. Εντυπωσιακό το μπλοκ από τον Βασίλη Καβαδά.
Πολύ ψηλά, πολύ πάνω από τη Στεφάνη. Ο Καβαδάς θα πει όχι στην προσπάθεια του Μπάρλου. Μπάρλος, Νίξον. Οι αλλαγές έφεραν τον Καβαδά μπροστά του. Θέλει να περάσει ο Νίξον, έχασε την ισορροπία του. Βρήκε τελικά τρόπο να σκοράρει. Πρώτο καλάθι για τον Λαύριο, 2-5. Νούτινεν. Καβαδάς. Λί. Και πάλι ο Νούτινεν. Ο Καβαδάς με τον Μπάρλο, πέρασε ο Νούτινεν. Στην αδύνατη πλευρά ο Λίτζιον, Βανόστρουμ για 3. Ο Κρουμπάλης στο rebound, πρώτη πάσα στον Νίξον. Κέσελ προσποιήθηκε, πέρασε. Έφτασε εύκολα στο layup, δεν σκόραρε. Καλάθι και φάουλο Κρουμπάλη. Που βρέθηκε σε κέρια θέση. Μάζεψε το σκουπίδι από την προσπάθεια του Κέσελ. Σκόραρε και έχει δικαίωμα και για μία συμπληρωματική βολή. Πολύ γρήγορα λοιπόν το Λαύριο βρίσκει το ρυθμό του. Και πλέον αν ο Κρουμπάλη ευστοχήσει από την γραμμή των ελευθέρων βολών θα ισοφαρίσει σε 5-5. Η σειρά του Λαυρίου να ανέβει ψηλά και να πιέσει σε όλο το γήπεδο. Έβαλε τα χέρια του ο Νίξον. Ο Αρκαδικός με τον Βανόστρουμ τώρα στην επαναφορά. Νούτινεν και πάλι Βανόστρουμ. Πέρασε πολύ έξυπνα από την παγίδα που του ετοίμαζε το Λαύριο. Νούτινεν για 3. 5-8. Άψογη δημιουργία από τον Βανόστρουμ. Ο Λίτζιον έκλεψε το μεταξύ. Νέα επίθεση για τον Αρκαδικό. Καβαδάς. Νούτινεν. Λί. Στη γωνία Βανόστρουμ. Βήματα. Ξεκίνησε με λάθος πόδι την προσπάθειά του. Μετακίνησε πρώτα το σταθερό του πόδι. Οι διαιτητές τον χρέωσαν με την παράβαση. Δείτε και πάλι. Νίξον. Μπάρλος με τον Καβαδά. Υπάρχει φάουλ από τον Βασίλη Καβαδά. Τρίτο ομαδικό για τους φιλοξενούμενους. Πρώτο για τον Καβαδά. Νίξον. Μπόλτς. Είδε την κίνηση του Κρουμπάλη. Αυτός κατάφερε να τελειώσει τη φάση παρά τις επαφές που είχε με τους αντιπάλους του μέσα στη ρακέτα. 7-8. 5-41 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Βανόστρουμ. Ο Λί από τη γωνία για 3. Θα βρει στόχο ο Αμερικάνος ξεμαρκάριστος, ξεχασμένος από την άμυνα του Λαυρίου. 7-11. Και πάλι ο Αρκαδικός σε σεζόν πρες. Κρουμπάλη. Μπάρλος. Θα δοκιμάσει και αυτός για 3. Το rebound από τον Κρουμπάλη και πάλι. Βοήθησε και ο Κέσελ. Δεύτερη φορά που ο Κρουμπάλη βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή θέση. Παίρνει το επιθετικό rebound και σκοράρει. 9-11. Λίτζιον. Είδε την κίνηση του Λί. Τον σταμάτησε με φάουλ ο Νίξον. Δικαίωμα για 2 βολές στον playmaker του Αρκαδικού, τον Τζόναθαν Λί. Και έχουμε το πρώτο τηλεοπτικό time-out της αναμέτρησης. Αυτό σημαίνει ότι θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο. Η ζωή είναι πιο όμορφη όταν σε περιποιούνται. Με δεχτεί και τα 3 ήταν ελεύθερα, ενώ στην επίθεση λέει πάμε κατευθείαν εμείς για ένα τρίποντο χωρίς να κάνουμε κάτι άλλο. Να κυκλοφορήσουμε την μπάλα, να είμαστε πιο προσεκτικοί και όχι άλλα τρίποντα. Το σκορ έγινε 9-12 με την πρώτη βολή του Λί. 2-2 από τον Αμερικάνο παρά την μικρή περιπέτεια που είχε η μπάλα μέχρι να καταλήξει στο καλάθι του Λαυρίου.
Ψηλά και πάλι η πίεση από τους φιλοξενούμενους. Ο Μπόλτς, υπάρχει φάουλ από τον Νούτινεν. Δεύτερο φάουλ του Νούτινεν, ο οποίος θα αφήσει τη θέση του στον Άκη Καλενικίδη. Γιάνγκ. Πέρασε από το σκριν του Κρουμπάλη. Μπάρλος για τρεις. Ούτε αυτή τη φορά βρήκαν στόχο οι παίκτες του Λαβρίου έξω από τη γραμμή των 6.75. Λίτζιον. Βανόστρουμ. Πέρασε από το σκριν του Καβαδά. Είδε την κίνηση του Λί και του έδωσε την μπάλα. Αυτός με τον Κέσελ μπροστά του. Έχασε την ισορροπία του, αλλά προηγουμένως οι διαιτητές χρέωσαν τον Βασίλη Καβαδά με 3 δευτερόλεπτα. Μπόλτς. Αυτός αναλαμβάνει πλέον ρόλο οργάνωτη. Μετά την αποχώρηση του Νίξον. Κέσελ. Όμορφη συνεργασία με τον Κρουμπάλη. Δυναμικό τελείωμα από τον Αμερικάνο. Το Λαύριο μειώνει 11-13, 3:50 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Καβαδάς. Βανόστρουμ. Συνεχίσει οι αλλαγές του Λαυρίου σε κάθε σκριν του Αρκαδικού. Ο Λίτζιον πάνω σε άμυνα. Κατάφερε να βρει στόχο και μάλιστα έξω από τη γραμμή των τριών πόντων. 11-16. Μπόλτς. Κέσελ. Χαμηλά στον Κρουμπάλη, ήρθε και ο Καλενικίδης σε double team. Κέσελ προσποιήθηκε, μετά από τρίπλα θα εκτελέσει για τρεις. Θα βρει στόχο ο Σέρβος. Ο πιο κλασικός σουτέρ του Λαυρίου είναι αυτός που θα λύσει τον Γόρδιο δεσμό. 14-16. Ένα στα πέντε τρίποντα για το Λαύριο, αυτό ήταν το πρώτο που πέτυχε ο Κέσελ. Καβαδάς. Φάουλ από τον Μπάρλο. Ενώ εσείς είδατε το προηγούμενο καλάθι του Λαυρίου. Στη θέση του Μπάρλου θα περάσει ο Περάκης. Αυτό ήταν το πρώτο φάουλ του Μπάρλου. Τρίτο ομαδικό για το Λαύριο. 4 έχει ο Αρκαδικός. Στην επαναφορά ο Λί. Βανόστρουμ εντελώς ξεμαρκάριστος. Ένα σουτ δύο πόντων. 14-18. Κέσελ. Γιάνγκ. Θέλει να περάσει από το κέντρο. Είδε τον Μπόλτς. Του έδωσε πολύ σωστά την μπάλα. Το Λαύριο εκδήλωσε μια πολύ όμορφη γρήγορη επίθεση. Μείωσε στο καλάθι, 16-18. Βανόστρουμ. Πέρασε από το σκρίν του Καβαδά, εντυπωσιακό μπλοκ από τον Κρουμπάλη. Ο Γιάνγκ και πάλι θέλει να πάει τον Λαύριο σε ανοιχτό γήπεδο. Η πάσα πίσω από την πλάτη όμως αυτή τη φορά δεν βρήκε στόχο. Ο Μπόλτς δεν κατάφερε να τη συγκρατήσει ζωντανή. Εδώ το εντυπωσιακό στόπ από τον Κρουμπάλη. Και στη συνέχεια το λάθος που έκανε ο Γιάνγκ με αυτή την όμορφη αλλά παρακινδυνευμένη πάσα. Στεφανίδης. Πέρασε στη θέση του Λί. Αργύριο Στεφανίδης. Κάτι κερδίζει σήμερα αμέσως με το που πάτησε το παρκέ. Για πες μας. Ακριβώς. Οι συμμετοχές του στην Basket League του Χριστόφορου Στεφανίδη είναι 302 πλέον. Περνάει στη σχετική λίστα στην 37η θέση και προσπέρασε έναν πολύ σπουδαίο Αμερικανό που έπαιξε χρόνια στον Παναθηναϊκό, τον Μάικ Μπατίστ. Πολύ πυρός ο Χριστόφορος Στεφανίδης. Να τον εδώ. Ετοιμάζεται να επαναφέρει την μπάλα από την τελική γραμμή. Καλενικίδης, επιθετικό φάουλ στο σκριν, λέει ο κύριος Κορομιλάς. Φάουλ το οποίο χρεώνεται στον Καβαδά. Για να δούμε. Στον Καβαδά και είναι το δεύτερο του φάουλ.
θέση του Καβαδά ο Τζουγκαράκης. Ενώ αντί του Μπόλτς στην πεντάδα του Λαβρίου πέρασε ο Σακελαρίου, πέρασε και ο Γιαννακόπουλος, ο αρχηγός της ομάδας των Γηπεδούχων. Ο Κρουμπάλη θα συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο και στην ίδια τακτική. Θα πάρει ένα επιθετικό rebound ακόμα και θα σκοράρει για το 18-18. 1,5 λεπτό ακόμα για το δεκάλεπτο. Jones είδε την κίνηση του Καλινικίδη. Προλάβαινε να τον κλείσει ο Γιαννακόπουλος. Ο Καλινικίδης έδωσε στο Βανόστρουμ στην αδύνατη πλευρά. Ο Jones θα δοκιμάσει για τρεις. 4 δέκατα του δευτερολέπτου πριν ακουστεί η κόρνα λήξης της επίθεσης του Αρκαδικού. Ο Κάμερον Τζόουνς θα βρει στόχο 18-21. Περάκης. Γιάνγκ. Υπάρχει φάουλ. Το Λαύριο είναι στον πόνους, όπως στον πόνους είναι και ο Αρκαδικός, επομένως ο Κρουμπάλη έχει δικαίωμα για βολές. Θα πετάξει στα σκουπίδια την πρώτη. Προηγουμένως είχε ένα ζευγάρι εύστοχων βολών. Τώρα ο Κρουμπάλη θα χάσει την πρώτη. Έτσι λοιπόν δεν αλλάζει το 18-21. 19-21. Επιστρέφει ο Μπόλτς στη θέση του Κρουμπάλη. Σε αυτή την άμυνα ο κύριος Σερέλης θα πάει με κοντό σχήμα προκειμένου να αλλάζει όσο το δυνατόν περισσότερα σκρίν. Μοναδικός ψηλός στην πεντάδα του ο Περάκης. Βανόστρουμ. Τελευταίο λεπτό στο πρώτο δεκάλεπτο. Jones. Πέρασε από τον Μπόλτς. Βρήκε μπροστά του τον Περάκη. Στεφανίδης. Βανόστρουμ 6 δευτερόλεπτα. Το rebound από τον Περάκη. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Κάμερον Jones. Θα εκτελέσει δύο βολές ο Μιχάλης Περάκης. Ενώ μένουν ακόμα 37 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Το Λαύριο τώρα έχει τη δυνατότητα να ισοφαρίσει αν ο ψηλός του αποδειχθεί συνεπής από τα 4,5 μέτρα. Ετοιμάζεται να επιστρέψει στο παρκέ ο Λί για την τελευταία επίθεση του Αρκαδικού στο δεκάλεπτο. Λογικά τελευταία επίθεση. Θα πάρει τη θέση του Βανόστρουμ. Καλινικίδης, Λί. Υπό την επιτήρηση του Μπόλτς. Jones, Στεφανίδης. Νέο σφύριγμα για φάουλ μακριά από την μπάλα. Επιθετικό φάουλ του Τζουγκαράκη. Πρώτο φάουλ για τον Τζουγκαράκη. Υπάρχει μια ένταση στον πάγκο του Αρκαδικού με τον Jones. Τον Τραβέλ Τζόνς που τον σήκωσε ο κύριος Καστρίτης. Δεν ξέρω τι έγινε εκεί, θα τα μάθουμε στη συνέχεια. Η ουσία είναι ότι ο Αμερικάνος δεν μπήκε. Μπόλτς. Πέρασε ανάμεσα σε δύο στον Καλινικίδη και στον Τζουγκαράκη που είχε να πετύχει και ένα πολύ δύσκολο καλάθι. Ο Λί θα κοπεί από τον Γιαννακόπουλο και κάπως έτσι θα τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Με τις δύο ομάδες ισόπαλες. 21-21. Πάμε σε διακοπή, επιστρέφουμε σε λίγο για την έναρξη του δευτέρου δεκαλέπτου. Κύριε παρεξήγηση που έγινε στη γραμματεία, άργησε να έρθει για να μπει αλλαγή και όταν ο κύριος Καστρίτης κοίταξε δεξιά, είδε ότι η μπάλα παίζονταν στο παρκέ, του φώναξε λίγο γιατί άργησε να έρθει να μπει στο παρκέ. Ο προπονητής της ομάδας του Αρκαδικού ζήτησε να μην χαθούν άλλα επιθετικά rebound. Χαρακτηριστικά είπε: δεν θέλουμε να χάσουμε το match επειδή χάσαμε τα επιθετικά τα rebound στην άμυνά μας. Ο Τζόνς έδωσε στο Στεφανίδη, αυτός με τη σειρά του στο Λί, τον οποίο κυνηγάει ο Σακελαρίου.
Λέων Αρκαδικός παίζει και με τους δύο Jones στην πεντάδα. Ο Καλινικίδης ένα άστοχο σούτ από τη γωνία. Ο Περάκης μάζεψε το rebound. Ο Γιανακόπουλος στο Bolts. Βρήκε μπροστά του τον Καλινικίδη και σταμάτησε η γρήγορη επίθεση που το Λαύριο θα ήθελε να εκδηλώσει. Πάντα ο Μπόλτς με την μπάλα στα χέρια. Τώρα έδωσε στο Γιανακόπουλο. 5 δευτερόλεπτα έχει το Λαύριο. Περάκης στην έξτρα πάσα. Ο Γιάνγκ θα δοκιμάσει από τη γωνία. Δεν ήταν καλό το σουτ. Πίεζε και ο χρόνος. Μάζεψε ο Καλινικίδης. Άφησε στο Στεφανίδη. Καλινικίδης, Jones, Travel Jones. Στεφανίδης. Jones. Μπροστά στον Σαγκελαρίου θα πατήσει, θα σημαδέψει σωστά. Θα δώσει προβάδισμα στον αρκαδικό Cameron Jones, 21-23. Young. Ο Bolt ζήτησε και πήρε την μπάλα ψηλά. Έχει μπροστά του το Lee. Σφύριγμα για φάουλ μακριά από την μπάλα. Επιθετικό φάουλ του Περάκη. Πρώτο φάουλ για τον Περάκη, πρώτο ομαδικό και για το Λαύριο. Θα δώσω αυτό το πολύ δυνατό screen. Lee. Επιτηρείο Σακελαρίου. Καλινικίδης. Cameron Jones. Με τον Γιανακόπουλο μπροστά του. Τον έκλεισε και ο Περάκης, αλλά χρησιμοποίησε το πόδι του για να μην περάσει η πάσα του Jones. Στον συνεπίθετό του, τον Travel Jones. Θα επαναφέρει ο Λί τώρα για τον αρκαδικό. Jones. Σουτ για τρεις μετά από τρίπλα. Ο Bolts πήρε το rebound. Το Γιανακόπουλος κατέβασε την μπάλα για το Λαύριο. Και θέλει να συνεργαστεί με τον Περάκη. Στην αδύνατη πλευρά είδε το Σακελαρίου. Ο Bolts χαμηλά με πλάτη τον Jones. Θα αλλοιώσει την προσπάθειά του ο Travel Jones. Ο Bolts ζήτησε αλλαγή, εκνευρισμένος. Και τεχνική ποινή από τον Ηλία Κορομιλά. Πριν προλάβει να καθίσει στον πάγκο ο Ντεμάριος Bolts, κάτι είπε στον Έλληνα διαιτητή. Αυτό ήταν το τρίτο φάουλ για τον Ντεμάριος Bolts. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για τον Λαύριο. Μία βολή ο Στεφανίδης και έξτρα κατοχή για τον αρκαδικό από το κέντρο του γηπέδου. Για πες Αργυρί, αυτό που έχεις να πεις είναι σημαντικό. Τρία φάουλ ο Μπόλτς θα κάτσει στον πάγκο. Μεγάλο το πλήγμα όπως είπες και εσύ. Μιλάμε για τον παίχτη που έχει το υψηλότερο σκοράρισμα αυτό στο Λαύριο. 16,5 περίπου πόντους ανά αγώνα, χωρίς να παίζει όμως από το ξεκίνημα της σεζόν. Ήρθε κάπου το Δεκέμβρη, αν θυμάμαι καλά. Σωστά θυμάσαι. Ο Jones βρήκε πάσα στον Lee. Ο αρκαδικός έχει 8 δευτερόλεπτα. Ο Travel Jones μάζεψε το επιθετικό rebound και έκανε βήματα. Ετοιμάζεται να επιστρέψει ο Κρουμπάλη. Ο πιο ρεξάτος παίκτης του Λαυρίου σήμερα με 12 πόντους, 5 rebound, 3 εξ αυτών επιθετικά. Ενώ επέστρεψε και ο Νίξον στην πεντάδα του Λαυρίου. Κέσελ. Σακελαρίου. Πέρασε από το σκριν του Κρουμπάλη. Νίξον. Κέσελ. Δημιούργησε ρήγμα. Δεν τελείωσε όπως θα ήθελε τη φάση. Ο Κέσελ, ο οποίος βρίσκεται στο παρκέ. Δεν υπάρχει καλάθι, υπάρχουν βήματα. Ευτυχώς δεν ήταν κάτι το σοβαρό. Ο Μάρκο Κέσελ σηκώθηκε. Προσγειώθηκε στον αφιένα του ο Κρουμπάλη, αλλά
Γερός Κάρι, ο Σέρβος σηκώθηκε αμέσως. Ενώ εσείς είδατε στην άλλη πλευρά του γηπέδου, γιατί δεν μέτρησε το καλάθι του Τραβέλ Τζόουνς. Ο Αμερικάνος προηγουμένως είχε κάνει βήματα. 21-24. Γιάνγκ. Τον επιτηρεί ο Στεφανίδης. Πέρασε ο Γιάνγκ με πολύ όμορφη reverse κίνηση. Ο Κρουμπάλης στην καρδιά της ρακέτας του Αρκαδικού θα κερδίσει το φάουλ. Δύο βολές για τον Ουσμάν Κρουμπάλη. Δεν θα αλλάξει το 21-24. Ο Κρουμπάλη θα μείνει στους 12 πόντους. Έχει 2 στις 5 βολές. Τρεις στις πέντε τώρα, δύο στις τέσσερις και πριν. Δικό μου το λάθος. Λι. Τζόουνς και πάλι ο Λι. Στεφανίδης. Καλλινικίδης ξεμαρκάριστος. Προσποιήθηκε για τρεις, πέρασε. Ο Κάμερον Τζόουνς βγήκε έξω μαζί με την μπάλα. Ένα ακόμη λάθος για τους φιλοξενούμενους. Ήταν το 7ο. Κέσελ. Ο Γιάνγκ στον Κέσελ. Κρουμπάλη. Γιανακόπουλος. Νίξον τώρα μετά την πάσα του Γιάνγκ. Καλάθι από τον Αμερικάνο γκάρντ. Ισοπαλία και πάλι στο παιχνίδι. 24-24. 5-56 για το τέλος του ημιχρόνου. Καλλινικίδης μετέφερε την μπάλα στον Κάμερον Τζόουνς. Και πάλι ο Καλλινικίδης. Ο Λί στην κορυφή. Μπροστά στο Γιανακόπουλο θα εκτελέσει ένα σούτ για δύο πόντους. Δεν θα τα καταφέρει. Ο Νίξον τώρα θέλει να πάει το Λαύριο σε γρήγορη επίθεση. Υπάρχει φάουλ όμως από τον Λί. Και έτσι η προσπάθεια αυτή των γηπεδούχων θα σταματήσει. Επιστρέφει ο Λίτζιον στην πεντάδα του Αρκαδικού. Πήρε τη θέση του Κάμερον Τζόουνς. Γιανακόπουλος. Κρουμπάλη. Είδε το Γιάνγκ χαμηλά του, πέρασε την μπάλα. Ο Λί δεν κατάφερε να κλέψει. Και ο Μπράντον Γιάνγκ έδωσε προβάδισμα τώρα στο Λαύριο. 26-24. Λίτζιον. Απομονωμένος για παιχνίδι ένας εναντίον ενός φάουλ του Γιανακόπουλου. Όχι, πόδια τελικά έδωσε ο κύριος Κορομιλάς. Ότι ο Γιανακόπουλος χρησιμοποίησε τα πόδια του. Κοίτατε και πάλι, ο αρχηγός του Λαυρίου σήκωσε το πόδι του για να πάρει πλεονέκτημα. Λί. Παρά την πτήση του Κρουμπάλη, ο Λί κατάφερε να βρει τρόπο και να σκοράρει. Εντυπωσιακό καλάθι από τον playmaker του Αρκαδικού. Γιάνγκ. Γιανακόπουλος. Πέρασε από το Λίτζιον, κέρδισε το φάουλ. Δείτε και πάλι το καλάθι που πέτυχε ο Λί και την προσπάθεια του Κρουμπάλη να τον σταματήσει. Αντί του Χριστόφορου Στεφανίδη πέρασε ξανά στην πεντάδα του Αρκαδικού ο Βανόστρουμ. Γιάνγκ. Νίξον, με συγχωρείτε. Πήρε το φάουλ. Θα εκτελέσει δύο βολές. Τέταρτο ομαδικό για τον Αρκαδικό. Σωστά υπογραμμίζει ο Αργύρης Στεφανόπουλος από την ενδοεπικοινωνία ότι ο ρυθμός έχει πέσει σε σχέση με το πρώτο δεκάλεπτο. 5-5 είναι το επιμέρους σκορ που τρέχει
στην δεύτερη περίοδο μετά από 5 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα αγώνα. Τη στιγμή που η πρώτη περίοδος είχε ολοκληρωθεί με σκορ 21-21. Πλέον οι άμυνες είναι αυτές που έχουν πάρει θέση στο παρκέ του Λαβρίου. Οι καλές επιθέσεις και οι εντυπωσιακές φάσεις έμειναν στα πρώτα 10 λεπτά της αναμέτρησης. Και είναι γεγονός και δεδομένο ότι όσο προχωράμε πιο βαθιά μέσα στο παιχνίδι, η κρισιμότητά του θα κρατάει εντός ή εκτός εισαγωγικών τις δύο ομάδες, ώστε να πηγαίνουν σε ρίσκα, σε γρήγορες επιθέσεις δηλαδή. Σε πρώτη γραμμή, λογικά από εδώ και πέρα θα είναι η άμυνα. Ο Νίξον θα κλέψει την μπάλα, θα φτάσει μέχρι το lay-up, ενώ αρχικά είχε πρόθεση να πασάρει. Άλλαξε γνώμη, το έκανε πολύ γρήγορα. 29-26, φάουλ τώρα από τον Νίξον. Τέταρτο και για το Λαύριο. Στον μπόνους πλέον και ο Αρκαδικός. Στεφανίδης. Λίτζιον για τρεις. Ο Κέσελ στο rebound. Σακελαρίου. Στο αμυντικό transition του Αρκαδικού βρέθηκε μπροστά του ο Λίτζιον. Κρουμπάλι με τον Τραβέλ Τζόουνς. Υπάρχει φάουλ χαμηλά από τον Τζόουνς. Βολές για τον Κρουμπάλι. Αυτό ήταν το τρίτο φάουλ του Τραβέλ Τζόουνς. Όχι, το πρώτο ήταν. Το πρώτο φάουλ του Αμερικάνου. Υπάρχει time out. 4 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. 29-26 προηγείται το Λαύριο. Αν είναι δυνατόν να μην πάρει καν την μπάλα ο κατά συνθήκη σέντερ του Λαυρίου. Στο παρκέ πέρασε και ο Μπιρούτα. Ο Λιθουανός το τελευταίο απόκτημα του Λαυρίου. Έκανε ντεμπούτο στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ο Λιθουανός. Αγωνιζόταν στην Κλαϊπέντα. Νεπτούνας Κλαϊπέντα, μια ομάδα που αντιμετώπισε φέτος ο Άρης. Ενώ πέρσι στην Ευρωλίγκα την είχε αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός, αλλά πέρσι ο Μπιρούτα δεν έπαιζε εκεί. Το Λαύριο μένει με την μπάλα στη δική του κατοχή. Για να δούμε τι έγινε. Έχω την εντύπωση ότι ο Κέσελ έχει βγάλει την μπάλα. Τουλάχιστον από αυτή την λήψη, από αυτό το replay, κάτι τέτοιο φάνηκε. Δεν ξέρω αν το replay της ρακέτας μπορεί να μας διαφωτίσει λίγο περισσότερο. Ναι, Αργύρη. Υπάρχει ένα πρόβλημα με το μικρό ή να το πω καλά το παλιό ταμπλό που υπάρχει στο γήπεδο και ζήτησαν από τη γραμματεία και στους παίκτες και στους προπονητές του Αρκαδικού να μην το συμβουλεύονται, γιατί καμιά φορά κάποια δευτερόλεπτα ίσως τρώγονται, κάποια λάθη ίσως δημιουργούνται. Καλύτερα να κοιτούν το μεγάλο ταμπλό για να είναι σίγουροι. Τρία και 56 ακόμη για το ημίχρονο. Υπάρχει φάουλ εδώ. Το οποίο έκανε ο Λίτζιον και έστειλε τον Κρουμπάλι στις βολές. Το σκορ έχει γίνει 32-26. Ο Κρουμπάλι θα στοχίσει στη δεύτερη. Η μπάλα τώρα είναι για το Λαύριο. Ο Βανόστρουμ ήταν αυτός που την έβγαλε. Γιάνγκ στην επαναφορά. Σακελαρίου. Και πάλι ο Γιάνγκ συνεργάστηκε με τον Κρουμπάλι. Βρέθηκε μπροστά του ο Τζόουνς. Πολύ όμορφη πάσα στον Κρουμπάλι. Τελείωμα από τον ψηλό του Λαυρίου και 34-26 για πρώτη φορά το Λαύριο στο σύν 8. Στεφανίδης. Καλινικίδης. Λίτζιον. Με βήμα πίσω θα εκτελέσει. Rebound από τον Γιάνγκ.
Σακελαρίου. Και πάλι ο Γιάνγκ θα δοκιμάσει για τρεις. Νέο επιθετικό rebound από τον Κρουμπάλη. Γύρισε την μπάλα λάθος στο Στεφανίδη. Τώρα ο Αρκαδικός θέλει να πάει σε γρήγορη επίθεση. Λίτζιον για τρεις. Rebound το Κρουμπάλη. Γιάνγκ. Εννιά-ένα είναι το επιμέρους σκορ που τρέχει για τον Λαύριο. Ο Σακελαρίου στον Κρουμπάλη. Κακή πάσα προς τον Πυρούτα. Έκλεψε ο Στεφανίδης. Βανόστρουμ. Στεφανίδης. Καλινικίδης. 7 δευτερόλεπτα τώρα για τους φιλοξενούμενους. Πέρασε ο Στεφανίδης. Ο Πυρούτα μάζεψε το rebound. Έδωσε στο Γιάνγκ. Κρουμπάλη. Κέσελ. Χαμηλά στο Σακελαρίου, ο οποίος είχε βάλει στην πλάτη του το Στεφανίδη. Υπάρχει φάουλ από τον playmaker του Αρκαδικού και δύο βολές στον Βαγγέλη Σακελαρίου. Βολές που θα εκτελεστούν μετά το time-out, αφού ο κύριος Καστρίτης έχει καλέσει τους παίκτες του στον πάγκο. Υπάρχει time out 2 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το ημίχρονο, με το Λαύριο πλέον να ελέγχει το ρυθμό, να έχει φτιάξει μια υπέρτου διαφορά της τάξης των 8 πόντων, να έχει ξεκολλήσει. Ακολουθούμε και χάνουμε rebound. Δεν πρέπει να αφήσουμε, λέει, άλλα rebound στην άμυνα μας να χαθούν, να τα πάρει το Λαύριο και να τα μετατρέψει σε σκορ, είτε απευθείας είτε με βολές όπως κάνει τώρα ο Σακελαρίου. Ο Σακελαρίου σημάδεψε σωστά στην πρώτη ελεύθερη βολή. Ανέβασε ακόμα περισσότερο τη διαφορά για την ομάδα του σε νέο μεγαλύτερο σημείο, το οποίο θα γίνει τώρα το συν 10. Για πρώτη φορά η γηπεδούχη σε διψήφια διαφορά, 36-26. Ακριβώς 2 λεπτά για το τέλος του ημιχρόνου. Βανόστρουμ, Καλινικίδης, Jones. Ο Βανόστρουμ στον Λίτζιον. Αυτός θέλει να περάσει από την εσωτερική. Προσποιήθηκε. Κλείστηκε σωστά από τον Γιαννακόπουλο. Από τα χέρια του αρχηγού του Λαυρίου. Η μπάλα εκτός παρκέ, αλλά με 6 δέκατα του δευτερολέπτου στο ρολόι των Αρκάδων. Ένα σουτ προλαβαίνουν οριακά να κάνουν οι παίκτες του Αρκαδικού. Αυτό έγινε καθυστερημένα. Μετράει, λένε οι διαιτητές. 36-28. Γιάνγκ. Γιαννακόπουλος. Σουτ για τρεις. Το rebound τελικά από τον Βανόστρουμ. Θέλει να πάει σε γρήγορη επίθεση ο Αρκαδικός. Ο Βανόστρουμ μπροστά στο Σακελαρίου θα κερδίσει το φάουλ. Δικαίωμα για δύο βολές στον Ντέβον Βανόστρουμ. Αν είναι εύκολο εμείς να δούμε την προηγούμενη φάση για το αν ήταν εντός χρόνου το σουτ. Δεν είναι ξεκάθαρο το πρώτο replay. Αν είναι εύκολο άλλη μια φορά, παρακαλώ τον κύριο σκηνοθέτη μας, και αν έχουμε τη δυνατότητα του stop καρέ, γιατί δεν είναι πολύ εύκολο να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Ενώ ο Βανόστρου μας στόχισε στην πρώτη βολή. Όπως με ενημερώνει ο Αργύρης Στεφανόπουλος, το Λαύριο είναι διατεθειμένο να κάνει ακόμα και ένσταση για το συγκεκριμένο καλάθι. Ναι, φαίνεται να έχει φύγει η μπάλα από τα χέρια του, στο 0 ακριβώς. Επομένως το καλάθι είναι πρόθεσμο βάση χρονομέτρου. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Μάνταλο, τον σκηνοθέτη μας. Έχουμε time out. Νομίζω ότι το replay ήταν κατατοπιστικό, πολύ ωριακό, αλλά... Περίπτωση η μπάλα να πάει χαμηλά στον Κρουμπάλη ή στον Πυρούτα που θα κάνουν κίνηση να τελειώσουν αυτή τη φάση. Κρουμπάλη. Γιαννακόπουλος. Ο Πυρούτα ζητάει την μπάλα στη ρακέτα. Υπάρχει φάουλ στο ξεκίνημα της προσπάθειας του Σακελαρίου. Οι δύο ομάδες είναι εδώ και ώρα στον πόνους, επομένως ο Σακελαρίου θα εκτελέσει βολές. Ήταν το δεύτερο φάουλ του Travel Jones. Κοιτάξτε και πάλι.
Οι αλλαγές έφεραν μπροστά στον Σακελαρίου το ψηλό του Αρκαδικού και αυτός προσπάθησε να τον κερδίσει στα πόδια. Τα κατάφερε. Καλλινικίδη στο rebound μετά τη δεύτερη άστοχη βολή του Σακελαρίου. Τελευταίο λεπτό στο πρώτο μέρος. Βανόστρουμ. Λίτζιον, χωρίς να το σκεφτεί για τρεις. Καλό block out και rebound από τον Σακελαρίου. Άφησε την μπάλα στο Γιάνγκ. Μπιρούτα μετά την πάσα του Γιανακόπουλου. Προσπάθησε να καρφώσει ο Λιθουανός. Τρίτο φάουλ του Travel Jones. Βολές για τον Μπιρούτα. Στη θέση του Τζόνς ο Τζουγκαράκης. Δεν ήθελε να ρισκάρει περισσότερο την συμμετοχή του Καβαδά στο πρώτο ημίχρονο. Η αντίδραση του Jones στο προηγούμενο φάουλ που έκανε. Ο Μπιρούτα μπήκε στο ζωγραφιστό να διεκδικήσει την μπάλα ενώ αυτή ήταν σε πτήση και οι διαιτητές έδωσαν αυτομάτως την κατοχή στον Αρκαδικό. 28 δευτερόλεπτα ακόμη για το ημίχρονο. Καλλινικίδης, Jones. Και πάλι ο Καλλινικίδης. Πέρασε από τον Γιάνγκ, βρήκε μπροστά τον Γιανακόπουλο. Βανόστρουμ προσποιήθηκε, πέρασε από τον Πυρούτα. Εξαιρετική πάσα στον Καλλινικίδη. Αυτός τελείωσε τη φάση για την ομάδα του 38-31. Time out από τον κύριο Σερέλη για να οργανώσει την τελευταία επίθεση της ομάδας του. 12,7 δευτερόλεπτα μένουν για να τελειώσει το πρώτο μέρος. Αν δεν παίξει zone pressure η ομάδα του Αρκαδικού, αλλιώς όποιος ελευθερωθεί πρώτος. Η ομάδα του Αρκαδικού παίζει zone press. Πέρασε ο Γιάνγκ, έδωσε στον Κρουμπάλη και αυτός θα τελειώσει το ημίχρονο με εντυπωσιακό τρόπο. 40-31. Αυτό είναι το σκορ του ημιχρόνου. Ο Αρκαδικός δεν πρόλαβε να κάνει κάτι στα τελευταία 4 δευτερόλεπτα που είχε στη διάθεσή του. Ο Κρουμπάλη λοιπόν με αυτό το εντυπωσιακό κάρφωμα που ξαναβλέπετε θα κλείσει το ημίχρονο με διαφορά 9 πόντων υπέρ του Λαβρίου. Σε πάγκους πριν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Όχι κάτι το ίδιο. Επιστρέφει ο Καβαδάς. Επιστρέφει ο Καβαδάς, ναι. Σημαντικό για τον Αρκαδικό. Πρώτη επίθεση στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους για τον Λαβρίο με τον Νίξον. Γιανακόπουλος χαμηλά στον Μπάρλο που άφησε στην πλάτη τον Ουτινέν. Ήρθε η βοήθεια του Καβαδά. Έβγαλε και πάλι στο Γιανακόπουλο ο Μπάρλος. Ο Κρουμπάλη στον Κέσελ. Φάουλ από τον Κάμερον Τζόνς. Επαναφορά από την πλάγια γραμμή για το Λαύριο με τον Γιανακόπουλο. Επίθεση 14 δευτερολέπτων τώρα για τους γηπεδούχους. Ο Νίξον πέρασε. Έβγαλε στον Μπάρλο. Αυτός τον Γιανακόπουλο για τρεις από την κορυφή. Ο Κάμερον Τζόνς στο rebound. Λί. Καβαδάς. Λί. Νούτινεν για τρεις. Πάνω στην άμυνα του Κέσελ θα βρει στόχο ο Νούτινεν. 40-34. Ο Αρκαδικός μειώνει στους 6. Νίξον. Κρουμπάλη. Γιανακόπουλος. Βγήκε ο Κέσελ από το σκριν του Κρουμπάλη. Πήρε την μπάλα. Δεν ήταν καλή η πάσα του. Ο Κάμερον Τζόνς έσπρωξε στον Βανόστρουμ. Και αυτός κέρδισε το φάουλ από τον Μάρκο Κέσελ. Που με αυτόν τον τρόπο σταμάτησε μια γρήγορη επίθεση που ο Αρκαδικός θα ήθελε να εκδηλώσει. Ο Τζόνς αναλαμβάνει την επαναφορά. Λί. Συνεργάστηκε με τον Καβαδά. Του έδωσε την μπάλα χαμηλά. Σωστά έβαλε τα χέρια του στην μπάλα ο Νίξον και έκλεψε.
Τώρα το Λαύριο θέλει να πάει σε γρήγορη επίθεση, την οποία θα τελειώσει ο Κρουμπάλη. Ο συνήθις ύποπτος στις επιθέσεις των γηπεδούχων. 42-34. Νούτινεν. Καβαδάς. Τζόουνς. Είδε την κίνηση του Νούτινεν, η πάσα του όμως δεν ήταν καλή. Δέκατο λάθος για τον Αρκαδικό. Γιανακόπουλος άφησε στον Νίξον και από εκεί ξεκινάει η επίθεση του Λαυρίου. Κέσελ. Γιανακόπουλος και πάλι ο Κέσελ ελευθερώθηκε, εκτέλεσε για τρεις. Ο Νούτινεν μάζεψε το rebound. Ο Λί θέλει να πάει σε γρήγορη επίθεση, τον σταμάτησε ο Γιανακόπουλος. Νούτινεν, Βανόστρουμ. Βγήκε ο Τζόουνς και πήρε την μπάλα. Θέλει να περάσει από τον αριστερό διάδρομο. Στάθηκε, προσποιήθηκε. Δεν εκτέλεσε σωστά ο Κρουμπάλη, μάζεψε το rebound και τώρα ο Νίξον. Κέσελ. Στη γωνία ο Μπάρλος με τον Καβαδά απέναντί του. Θέλει να επιτεθεί με πρόσωπο, έβγαλε στο Γιανακόπουλο. Ο Κρουμπάλη είχε κλειδώσει τον κοντύτερο Λί, έκανε επιθετικό φάουλ. Δεύτερο ομαδικό φάουλ για τον Λαύριο στην τρίτη περίοδο, πρώτο φάουλ για τον Κρουμπάλη. Λί, Νούτινεν. Jones. Ο Καβαδάς προσπαθεί να κλειδώσει τον Κρουμπάλη. Η μπάλα έφτασε χαμηλά, εκτός ορίων γηπέδου, λένε οι διαιτητές. Κάτι το οποίο σημαίνει το 12ο λάθος των φιλοξενούμενων. Το Λαύριο έχει περιορίσει τα δικά του λάθη, έχει μείνει στα 8. Διαβασμένο το Λαύριο στην αντιμετώπιση του Βασίλη Καβαδά. Όταν η μπάλα βρίσκεται σε πτήση, υπάρχει πάντα δεύτερος παίκτης να καλύψει τον ψηλό του Αρκαδικού. Μπάρλος για τρεις. Η μπάλα εκτός γηπέδου, παρά την προσπάθεια του Κέσελ να την κρατήσει ζωντανή. Αυτή είναι η προηγούμενη φάση, είδα το Κρουμπάλι έβαλε σωστά τα χέρια του. Είχε προλάβει να φτάσει και ο Μπάρλος χαμηλά για να βοηθήσει. Νούτινεν. Καβαδάς. Στην πλάτη του Κρουμπάλι. Βανόστρουμ. Νούτινεν πέρασε. Δεν ήταν καλό το λέει που επιχείρησε. Γιανακόπουλος. Μεγάλη πάσα στον Μπάρλο, ο οποίος θέλει να πάει σε γρήγορη επίθεση. Επιθετικό rebound από τον Κρουμπάλη. Νίξον χωρίς άμυνα για τρεις. 45-34. Ξανά σε διψήφια διαφορά το Λαύριο στο συν 11. Η μεγαλύτερη που είχαν οι γηπεδούχοι στο πρώτο ημίχρονο ήταν το συν 10. 36-26 είχε προηγηθεί το Λαύριο. Για πρώτη φορά στο συν 11 οι γηπεδούχοι. 45-34. Νούτινεν, Βανόστρουμ. Ο Γιανακόπουλος έκλεψε πάσα που προοριζόταν για τον Λί. Και τώρα το Λαύριο θέλει να πάει ξανά σε γρήγορη επίθεση. Ο Νούτινεν σταμάτησε τη φάση. Ο Τζόουνς έκλεψε. 2-1-2-1. Υψώνει ο Τζόουνς για τον Βανόστρουμ. Θα χαθεί ένα πολύ εύκολο καλάφι για τον Αρκαδικό. Ο Κέσελ πήρε το rebound. Ο Γιανακόπουλος πλέον σε μεγάλη επίθεση για τον Λαύριο. Θα τη σταματήσει ο Λί με φάουλ. Ο Βανόστρουμ προηγουμένως έχασε ένα από τα χαλάφια που δεν χάνονται. Μετά την πάσα του Κάμερον Τζόουνς και εδώ το φάουλ του Λί. Νίξον. Έβαλε τα χέρια του ο Λίτζιον. Ολοκλήρωσε την καλή άμυνα του Αρκαδικού ο Καβαδάς. Υπάρχει φάουλ του Μπάρλου. Στον Τζόουνς. Δεύτερο φάουλ για τον Νίκο Μπάρλο. Τέταρτο ομαδικό για το Λαύριο.
από το επόμενο. Ο Αρκαδικός είναι στον πόνους. Λούτινεν, Τζόουνς, προσπάθησε να πασάρει στον Καβαδά, έκλεψε ο Κρουμπάλι. Ο Τζόουνς πρόλαβε τον Νίξον, σταμάτησε τον εμφυνδιασμό του Λαβρίου. Γιανακόπουλος. Μπάρλος με τον Λίτζιον στην πλάτη του. Θέλει να επιτεθεί ο Μπάρλος και θα το κάνει. Δεν υπήρχε βοήθεια κατά από το καλάθι για τον Αρκαδικό. 47-34. Με το καλάθι του πολύπυρου Νίκου Μπάρλου. Το Λαβρίο στο συν 13. Τζόουνς. Ύψωσε για τον Καβαδά. Υπάρχει φάουλ χαμηλά από τον Κρουμπάλι. Υπάρχει τηλεοπτικό time out. Αυτό σημαίνει ότι θα κάνουμε μια μικρή διακοπή σε αυτό το σημείο. Επιστρέφουμε σε λίγο. Η ζωή είναι πιο όμορφη όταν σε περιποιούνται. Στην πεντάδα του Λαβρίου. Είναι απαραίτητες μερικές ανάσες ακόμα και για τον κορυφαίο της αναμέτρησης. Ο Καμαδάς στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. 0 στις 3 σήμερα από τον Βασίλη Καβαδά. Και τώρα 0 στις 4. Η διαφορά στους 13. Υπάρχει πρόβλημα με το ρολόι, γι' αυτό και οι διαιτητές φύριξαν διακοπή. Μέχρι να διευθετηθεί το θέμα του χρονομέτρου, Στεφανίδης πήρε τη θέση του Λί. Αργύρη, ποιο είναι το πρόβλημα ακριβώς, τι λένε εκεί? Στο 4-43 έπρεπε να είχε γίνει 4-47, γιατί καθυστέρησε στο προηγούμενο σφύριγμα στο φάουλ που κέρδισε ο Καβαλάς να κλείσει το χρονόμετρο, να σταματήσει το χρονόμετρο. Α, δεν διορθώθηκε, ξεκίνησε με 4-43. Οι άνθρωποι του Αρκαδικού διαμαρτυρήθηκαν. Άρα λοιπόν θα πάμε σε 4-47, είτε με το ρολόι, είτε θα το μετρήσουν οι διαιτητές. Μένει να διευθετηθεί αυτό τώρα. Η ενημέρωση λοιπόν που κάνουν τώρα, Νικήτα, οι διαιτητές στους δύο πάγκους είναι ότι το χρόνος που απομένει με επαναφορά από την τελική γραμμή είναι 4-47. Μόνο το πλάι θα πάει τώρα η μπάλα. 4-47 ο χρόνος του αγώνα. Άρα λοιπόν το χρονόμετρο θα μείνει παγωμένο στο 4-40 για 7 δευτερόλεπτα θα μετρήσουν οι διαιτητές. Αυτό η δεύτερη επιλογή που προσπαθούν να λύσουν τώρα. Προσπαθούν οι άνθρωποι εδώ στη γραμματεία να πάνε το χρονόμετρο στο 4-47. Δεν βλέπω πάντως να το πετυχαίνουν ως τώρα. Στο ρολόι που βλέπετε εσείς φίλες και φίλοι γράφει 4-39. Δεν υπάρχει δυνατότητα να διορθωθεί το πρόβλημα από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι ακούω. Να εδώ το, η πέτρα του σκανδάλου. Το 4-40 έπρεπε να είναι 4-47 σύμφωνα με τους διαιτητές. Το restart δεν είναι μέσα στις επιλογές. Να περιμένουν τώρα οι παίκτες 10 λεπτά για να φτιαχτεί ο πίνακας για ένα πρόβλημα 7 δευτερολέπτου. Να το κρατήσουν οι διαιτητές. Να τελειώνουμε. Οι διαιτητές έστειλαν τις ομάδες στους πάγκους μέχρι να λυθεί το θέμα. Μην κάθονται έτοιμοι και στημένοι για επαναφορά ενώ υπάρχει πρόβλημα που πρέπει να διευθετηθεί. Δεν ξέρω αν εμείς έχουμε την ευκαιρία να δώσουμε. Πάμε λοιπόν να κάνουμε και εμείς μια μικρή διακόπη και σε λίγο επιστρέφουμε μόλις λυθεί το πρόβλημα με το χρονόμετρο. Θες ηλεκτρολόγο?
11-8-98. Στις πληροφορίες, Μανούλα 98. Ξέρω αν διευθετήθηκε το θέμα. Πάμε στον Αργύρη Στεφανόπουλο. Ακούω σφύριγμα. Μάλλον ξεκινάει το παιχνίδι. Ακριβώς. Θα πάμε στη δεύτερη επιλογή που είναι και η λιγότερο χρονοβορά. Θα κάνουν υπομονή λίγο οι άνθρωποι του Αρκαδικού σε αυτή την επίθεση. Θα περιμένουν το σφύριγμα από τη γραμματεία για να πάρουν το έναυσμα κατά πότε πλησιάζει το τέλος της επίθεσης τους. Δεν γίνεται διαφορετικά. Οι χρόνοι που πρέπει να πάνε και το 24 αλλά και ο χρόνος, ο κεντρικός χρόνος, είναι λίγο δύσκολο να γίνει τώρα άμεσα. Μάλιστα. Μετράς 7. Επίθεση έχει το Λαύριο. Ο Κέσελε επανέφερε για τον Γιανακόπουλο. Το ρολόι παραμένει παγωμένο μέχρι να κυλήσουν αυτά τα 7 δευτερόλεπτα. Τώρα ξεκίνησε να κυλάει. Το 24 που βλέπετε θα μείνει και αυτό παγωμένο για τη συγκεκριμένη επίθεση του Λαυρίου. Ο Μπάρλος πάτησε την γραμμή διεκδικώντας το rebound. Η μπάλα είναι για τον Αρκαδικό. Δείτε και πάλι την προσπάθεια από τον Νίκο Μπάρλο και στη συνέχεια κυνήγησε την μπάλα, αλλά αυτή προηγουμένως είχε βγει εκτός ορίων παρκέ. Ο Στεφανίδης για τον Λίτζιον και αυτός για τον Βανόστρουμ. Λίτζιον βρήκε τον Μπεράκι μπροστά του, έμεινε και ο Κέσελ μπροστά στην μπάλα. Ο Νούτινεν χωρίς άμυνα για 3. Λύση μετά από αρκετή ώρα για τον Αρκαδικό, η διαφορά στους 10, 47-37. Κέσελ αμέσως για 3, πριν στηθεί η άμυνα ζώνης του Αρκαδικού. 50-37. Βανόστρουμ. Λίτζιον. Βανόστρουμ. Στεφανίδης για 3 από την αδύνατη πλευρά θα εκτελέσει. Ο Καβαδάς στο επιθετικό rebound. Κέρδισε το φάουλ. 2 βολές για τον Βασίλη Καβαδά. Εκεί από όπου μέχρι στιγμής έχει 0 στις 4. Αυτό δεν αλλάζει ούτε τώρα. Πρώτος πόντος για τον Βασίλη Καβαδά μετά από 6 προσπάθειες με ελεύθερες βολές. Ο Αρκαδικός σε ζώνη. Νίξον. Καλάθι και φάουλ από τον Νίξον, ο οποίος έφτασε μέχρι το lay-up. Δείτε και πάλι την προσπάθεια του Αμερικάνου. Το φάουλ από τον Στεφανίδη με το πόδι του. Και μία συμπληρωματική βολή για τον Τζαμάλ Νίξον. 3 και 22 πριν τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Φαίνεται 53-38. Στεφανίδης. Νούτινεν. Βανόστρουμ. Ο Λίτζιον ξανά στο Βανόστρουμ. 2 δευτερόλεπτα. Τελειώνει ο χρόνος επίθεσης του Αρκαδικού. Ο Καβαδάς δεν θα προλάβει να εκδηλώσει επίθεση. Το 24 των φιλοξενούμενων είχε εκπνεύσει. Δεν το κατάλαβε ο Βανόστρουμ για να εκδηλώσει εκείνος επίθεση. Πάσαρε στον Καβαδά. Χρόνος δεν υπήρχε πλέον για τον Αρκαδικό. Έτσι λοιπόν δεν αλλάζει το 53-38.
Νίξον. Επιμένει σε ζώνη ο κύριος Καστρίτης. Κέσελ, Γιανακόπουλος. Κέσελ από τη γωνία προσποιήθηκε. Πάσαρε τελικά στο Γιανακόπουλο. 7 δευτερόλεπτα έχει τώρα το Λαύριο. Ο Μπιρούτα πέρασε στο παρκέ για τους γηπεδούχους. Ο Γιανακόπουλος θα δοκιμάσει ένα τρίποντο πάνω σε άμυνα. Ο Καβαδάς θα μαζέψει το rebound. Ο Στεφανίδης θα κουβαλήσει την μπάλα για τους φιλοξενούμενους. Λούτινεν, Στεφανίδης. Λίτζιον. Μπροστά στο Γιανακόπουλο θα εκτελέσει. Η μπάλα είναι για τον Λαύριο. Ο Περάκης κράτησε τον Λούτινεν μακριά από την μπάλα. Ο Ντεμάριους Μπόλτς και ο Γιάνγκ ετοιμάζονται να περάσουν στον αγώνα για λογαριασμό του Λαυρίου. Γιανακόπουλος. Περάκης για τρεις. 56-38. Από το τρίποντο του σέντερ του Λαυρίου η διαφορά φτάνει τους 18. Κοιτάξτε και πάλι το τρίποντο του Περάκη. Προτείνετε εσείς τι θέλετε να κάνουμε. Και τα άκουσε βεβαίως και ο Λίτζιον, διότι χωρίς πάσες λέει, παίρνει την μπάλα και κάνει σούτ πίσω από τα 6.75. Λούτινερ για τον Λίτζιον, Στεφανίδης. Ο Καβαδάς πήρε την μπάλα μέσα στη ρακέτα. Προσποιήθηκε, βρήκε πλεονέκτημα, κέρδισε το φάουλ. Να και πάλι η προσπάθεια του Βασίλη Καβαδά. Ένα και 40 ακόμα για το τρίτο δεκάλεπτο. Ο Καβαδάς παραμένει ασυνεπής από τη γραμμή των ελευθέρων βολών. Ούτε τη δεύτερη θα καταφέρει να πετύχει ο σέντερ του Αρκαδικού. Ο Μπιρούτα κράτησε την μπάλα μέσα στο παρκέ. Από το Γιάνγκ η μπάλα έφτασε στον Μπόλτς. Γιάνγκ γύρισε ξανά σε man to man ο Αρκαδικός. Ο Γιάνγκ πέρασε από το σκριν του Μπιρούτα. Προσποιήθηκε του Στεφανίδη. Μπορεί να έχει κάνει και βήματα. Εντυπωσιακό μπλοκ από τον Καβαδά. Βανόστρουμ άφησε στον Λίτζιον. Αυτός προσπάθησε να τελειώσει εντυπωσιακά τη φάση. Δεν τα κατάφερε. Το Λαύριο έβγαλε άμυνα. Ο Γιάνγκ πέρασε το Στεφανίδη. 12 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση των γηπεδούχων. Τελευταίο λεπτό στην τρίτη περίοδο. Κέσελ. Μπόλτς. Θα δοκιμάσει για τρεις από πολύ μακριά. Η μπάλα κατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου. 46 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Κάμερον Τζόουνς και Λί στην πεντάδα του Αρκαδικού. Λίτζιον και Στεφανίδης θα καθίσουν στον πάγκο των φιλοξενούμενων. Ο Σακελαρίου στη θέση του Κέσελ. Και ο Γιανακόπουλος στη θέση του Μπόλτς. Για να γλιτώσει την άμυνα ο Αμερικάνος μην φορτωθεί με επιπλέον φάουλ, θα ήταν το τέταρτο. Λί. Νούτινεν. Πέρασε από το σκριν του Καβαδά. Άλλαξε το Λαύριο. Περάκης έμεινε μπροστά του. Γιανακόπουλος έκλεψε μια πάσα στην αδύνατη πλευρά. Το τελευταίο φάουλ που είχε να δώσει ο Αρκαδικός το έκανε ο Νούτινεν σε αυτή την περίοδο. Ενώ ετοιμάζεται και ο Καλινικίδης. Θα πάρει τη θέση του Λί. Στο παρκέ θα βάλει την μπάλα ο Γιανακόπουλος. Γιάνγκ. 28 δευτερόλεπτα για το τέλος περιόδου. 18 τώρα στη διάθεση του Λαυρίου. Σακελαρίου. Έμεινε στην μπάλα ο Κάμερον Τζόουνς. Μπιρούτα. Δύσκολη προσπάθεια από τον Λιθουανό. Ο Καλινικίδης πήρε το rebound. 14 δευτερόλεπτα για την τρίτη περίοδο. Υπάρχει φάουλ του Σακελαρίου, θα εκτελέσει βολές ο Βανόστρουμ. Δείτε και πάλι το φάουλ που έκανε ο Σακελαρίου.
παραδέχεται την παράβαση, αν και τα ομαδικά φάουλ είχαν συμπληρωθεί για το Λαύριο. Ο Τραβέλ Τζόουνς θα περάσει στη θέση του Νούτινεν. Με δύο πεντάρια πλέον στο παρκέ ο Αρκαδικός, και τον Καβαδά και τον Τζόουνς. Ενώ επέστρεψε ο Μπόλτς για να παίξει την τελευταία επίθεση του Λαυρίου στο τρίτο δεκάλεπτο. Είδατε για λίγο και τον προπονητή του Λαυρίου, τον κύριο Σερέλη. Ο Βανόστρου μείωσε σε 56-40. Μπόλτς. 10 δευτερόλεπτα τώρα για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Όλος ο χρόνος είναι στη διάθεση των γηπεδούχων. Ο Μπόλτς με τον Καβαδά. Στάθηκε, εκτέλεσε, έκανε airball. Έπαιξε καλή άμυνα ο Καβαδάς. Τέλος τρίτου δεκαλέπτου. 56-40, διαφορά 16 πόντων για το Λαύριο. Σε λίγο γυρίζουμε για την τελευταία περίοδο της αναμέτρησης. 16 πόντων, 56-40 είναι το σκόρο. Αργύρης Στεφανόπουλος άκουσε τον προπονητή του Λαυρίου και θα μας πει τι υπόθηκε στον πάγκο των γηπεδούχων. Ο κύριος Σερέλης είπε ότι πρέπει να παίξουμε με το μυαλό μας, να είμαστε έξυπνοι τώρα και να διατηρήσουμε την άμυνά μας στα επίπεδα των τελευταίων δύο δεκαλέπτων. Υπενθυμίζω, 10 πόντους δέχτηκε το Λαύριο στην δεύτερη, 9 στην τρίτη. Τέτοια άμυνα χρειαζόμαστε, και στον Μπόλτ του είπε να είσαι υπομονετικός. Πολλές φορές οι αντίπαλοι στέλνουν και δεύτερο παίχτη πάνω σου. Χρησιμοποίησε τον Μπεράκι σαν στήριγμα και οποιονδήποτε άλλο όπως τον Τίξον για να κουμπίσει την μπάλα και να την ξαναπάρει και να φτάσει μέχρι το τέλος. 19-10 ήταν το επιμέρους σκορ στο δεύτερο δεκάλεπτο, 16-9 στο τρίτο δεκάλεπτο. Είναι λογικό πως αν κρατήσει τέτοια επίπεδα τον Αρκαδικό και στην τελευταία περίοδο το Λαύριο, δεν θα έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να πάρει τη νίκη σε αυτό το πολύ σπουδαίο παιχνίδι που θα κρίνει εν πολλής το μέλλον και των δύο ομάδων στην μεγάλη κατηγορία. Jones, μια τραβηγμένη προσπάθεια, ο Bulls κατέβασε το rebound και άφησε στον Young. Ο Young με τον Βανόστρουμ απέναντι του Μπόλτς. Πάνω στην άμυνα του Καλινικίδη θα σημαδέψει σίδερο. Πάλι δεν είναι σε πολύ καλό βράδυ ο Μπόλτς. Παρά την γενική καλή παρουσία του Λαυρίου, ο μπόμπερ του είναι σε κακό φεγγάρι. Φάουλ του Περάκη στον Καβαδά. Επισημαίνει κάτι ο Αργύρης Στεφανόπουλος ότι ο Καβαδάς δεν έχει ολοκληρώσει πολλές προσπάθειες σήμερα. Το Λαύριο του κάνει αμέσως φάουλ. Ενδεχομένως να είναι και στην τακτική του Λαυρίου έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, και με τον Καβαδά να έχει μία στις 8 βολές, ίσως να υπάρχει και εντολή για τέτοια αντιμετώπιση του ψηλού του Αρκαδικού. Το σκορ έχει γίνει 56-42. Ο Μπόλτς θα δοκιμάσει για τρεις. Αυτή τη φορά θα βρει στόχο. Χαρακτηριστική έκφραση του προσώπου του. Σαν να λυτρώθηκε μετά από πάρα πολλά άστοχα σου το Αμερικάνος. 59-42. Jones στον Τραβέλ Jones. Μανόστρουμ θέλει να περάσει, τον σταμάτησε ο Μπιρούτα. Young, φάουλ από τον Κάμερον Jones. Εντυπωσιακό το μπλοκ του Λιθουανού. Έχω την εντύπωση θα το απολαύσουμε σε πρώτη ευκαιρία. Ο Περάκης στον πάγκο στη θέση του Κρουμπάλη που πήρε αρκετές ανάσες. Σίγουρα θα μπει και φρέσκο στο παιχνίδι. Young. Bolts. Κρουμπάλη. Έδωσε στο Young, οι αλλαγές έχουν φέρει μπροστά του τον Καβαδά. Μπιρούτα προσποιήθηκε, ελευθερώθηκε. Η μπάλα μπήκε και βγήκε. 8 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για το τέλος. Βανόστρουμ. Καλινικίδης χαμηλά στον Καβαδά. Αυτός έβγαλε εκτός μάχης τον Μπιρούτα, κέρδισε και τον Κρουμπάλη στο ένας εναντίον ενός και πέτυχε το πρώτο εντός παιδιάς καλάθι του. Μετά από 32 λεπτά αγώνα, 59-44. Σακελαρίου. Ο Κρουμπάλη έχει μισμάτς χαμηλά. Ο Σακελαρίου πέρασε. Δεν ήταν εύκολο να τελειώσει τη φάση μπροστά στον Καβαδά. Ένας κάμεραμαν πλήρωσε την ύφη, γιατί η καρέκλα δεν άντεξε αυτόν μαζί με την κάμερα και τον Καβαδά.
Αυτά τα κιλά, ναι, μαζεύτηκαν πάρα πολλά. Κοιτάξτε εδώ, προσγειώθηκε πάνω το Καβαδάς. Πώς θα αντέξει και αυτή η καρέκλα. Κανένας δεν έπαθε τίποτα. Ούτε ο άνθρωπός μας, ούτε ο Καβαδάς. Η μοναδική που θα αποσυρθεί είναι η καρέκλα. Μπιρούτα. Προσπάθησε να καρφώσει και έδειξε το φάουλ από τον Τζόουνς. Ο Λιθουανός πήγε για μια εντυπωσιακή φάση. Θα εκτελέσει βολές. Καθαρό το φάουλ του Αμερικάνου. Είχε επαφή μόνο με το χέρι του αντιπάλου του. Ο Μπιρούτα θα πετύχει την πρώτη βολή, θα κάνει το σκορ 60-44. Θα πετύχει και τη δεύτερη ο Λιθουάνος. Θα φτάσει τους 3 πόντους. Νούτινεν. Πανόστρουμ. Και πάλι ο Νούτινεν. Πέρασε από τον κεντρικό διάδρομο, τελείωσε μόνος του τη φάση. 61-46. Ο Νούτινεν στους 13, πρώτο σκόρερ για τον Αρκαδικό και μοναδικός παίκτης με διψήφιο αριθμό. Μπόλτς. Πάλι ο Καβαδάς μαρκάρει αντίπαλο περιφερειακό. Απομονώθηκε ο Μπόλτς, πήγε σε παιχνίδι 1-1, πέτυχε το καλάθι. 63-46. Το Λαύριο, παρά το ότι πλησιάζουμε στην τελική ευθεία του μάτς, παραμένει με καθαρό μυαλό, με σωστές επιλογές. Διαβάζει ακριβώς αυτά που του δίνει η άμυνα του Αρκαδικού και προηγείται με 63-46. Νούτινεν για 3. Η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου από τα χέρια του Καλινικίδη. Γιάνγκ. Ρουμπάλι. Ο Μπιρούτα θέλει να πλησιάσει, έκανε βήματα ο Λιθουάνος. Ετοιμάζεται ο Μπάρλος να επιστρέψει στην πεντάδα του Λαυρίου. Δεν μπορούσε να γίνει όμως τώρα η αλλαγή, γιατί η κατοχή ήταν στην πλευρά του Αρκαδικού. Μανόστρουμ, Τζόουνς. Νούτινεν από τη γωνία για 3. Ούτε αυτή τη φορά θα βρει στόχο από μακριά ο Νούτινεν. Δεν αλλάζει το 63-46. 5-52 για το τέλος του αγώνα. Γιάνγκ. Σακελαρίου. Μπόλτς. Με τον Καλινικίδη απέναντί του. Θα σουτάρει και πάλι ο Μπόλτς. Υπάρχει σφύριγμα στη διεκδίκηση του rebound. Φάουλ με το οποίο χρεώνεται ο Βασίλης Καβαδάς. Να, εδώ έχει κλειδώσει τον Κρουμπάλι, τον έχει πιάσει αγκαλιά. Σακελαρίου. Ο Γιάνγκ έβγαλε στον Κρουμπάλι, αυτός θα δοκιμάσει για 3. Και έξω από τη γραμμή των 6.75 ο Κρουμπάλι βρίσκει στόχο. Η διαφορά στους 20, 66-46, με τον Κρουμπάλι να φτάνει τους 25. Βανόστρουμ. Φάουλ του Κρουμπάλι στον Καβαδά. Δεύτερο ομαδικό του Λαυρίου. Για πρώτη φορά στο παρκέ ο Κακλαμανάκης αντί του Κρουμπάλι, ο οποίος φορτώθηκε με το τρίτο του φάουλ.
Μεγάλο παιχνίδι από τον Ουσμάν Κρουμπάλη. Σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον Λαύριο. Ο Αμερικάνος έχει 25 πόντους με 8 στα 8 δίποντα, 1 στο 1 τρίποντο, 6 στις 9 βολές, 12 rebound. Μοναδικό μελανό σημείο, αλλά σίγουρα θα περάσει σε δεύτερη μοίρα. Τα 5 του λάθη. Επιστρέφει ο Μπιρούτα στη θέση του Κακλαμανάκη. Ελάχιστα δευτερόλεπτα έπαιξε ο Κακλαμανάκης. Γιάνγκ. Νούτινεν στο rebound. Στεφανίδης. Το Λαύριο είναι πολύ κοντά, όχι απλά να πάρει την νίκη, αλλά να καλύψει και τη διαφορά των 9 πόντων που είχε χάσει στην Τρίπολη. Καλάθι από το Βανόστρουμ. 66-48. Μπόλτς. Μπάρλος. Και πάλι ο Μπόλτς. Με τον Τζόουνς κολλημένο πάνω του. Εντυπωσιακή προσπάθεια από τον Μπόλτς, η οποία όμως δεν στέφθηκε με επιτυχία. Και φάουλ του Σακελαρίου. Το Λαύριο είχε να δώσει, έχει ακόμα ένα φάουλ να δώσει. Ήταν το τρίτο ομαδικό για τους γηπεδούχους, το τρίτο φάουλ και για τον Σακελαρίου. 4 και 18 πριν το τέλος του μάτς, 66-48. Προηγείται το Λαύριο, υπάρχει time out από τον κύριο Καστρίτη, τον προπονητή του Αρκαδικού. Από κάθε καλάθι πετυχαίνουμε, γρήγορα πίεση να κρέψουμε μια μπάλα ακόμα και να τους βάλουμε δύσκολα στο μυαλό τους, είπε. Ο Βανόστρουμ θα επαναφέρει για τον Αρκαδικό. Στεφανίδης. Βανόστρουμ στο Τζόουνς. Χαμηλά στο Νούτινεν. Ήρθε να τον κόψει ο Μπάρλος. Καλάθι και φάουλ από τον Νούτινεν. Ο οποίος επέμεινε. Κατάφερε με δεύτερη προσπάθεια να σκοράρει. Έχει δικαίωμα και για μία συμπληρωματική βολή. 4 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Το φάουλ χρεώθηκε στον Νίκο Μπάρλο. Ήταν το τρίτο του. Πλέον ο Αρκαδικός είναι και αυτός στον πόνους. Ο Νούτινεν δεν θα πετύχει το έμεσο τρίποντο. Ο Μπάρλος θα μαζέψει το rebound και θα δώσει στο Γιάνγκ. Παγίδε σε όλο το γήπεδο από τον Αρκαδικό. Βρήκε πάσα στον Μπόλτς ο Γιάνγκ. Γύρισε η μπάλα και πάλι στον Αμερικάνο playmaker. Δεν κατάφερε να σκοράρει ο Γιάνγκ. Δύο παίκτες του Λαυρίου τράβηξαν τη Στεφάνη. Η κατοχή στους φιλοξενούμενους. Πλέον οι δύο ομάδες έχουν ξεκινήσει να κυνηγούν την διαφορά. Legion 66-52. Ο Αρκαδικός μειώνει στους 14. Σακελαρίου. Young. Υπάρχει φάουλ από τον Στεφανίδη. Και ενώ η επίθεση του Λαυρίου έμοιαζε να έχει κολλήσει, ο Μπόλτς ξεχάστηκε να ανέβει να πάρει την μπάλα. Στη θέση του Μπιρούτα ο Κρουμπάλη. Ενώ μετά τις βολές του Γιάνγκ θα επιστρέψει και ο Νίξον. Για τον Αρκαδικό Στεφανίδη θα καθίσει στον πάγκο. Τη θέση του στο πάρκι πήρε ο Λί. Δεν αλλάζει το 66-52. Άστοχη η πρώτη βολή από τον Γιάνγκ. Yeah. 67-52. Και τώρα θα γίνει η αλλαγή. Ο Νίξον αντί του Γιάνγκ. Ο Γιάνγκ ο οποίος θα καθίσει στον πάγκο έχοντας 3 πόντους. Με 1 στα 6 δίποντα. 1 στις 2 βολές. 0 στο 1 τρίποντο. 7 τελικές πάσες όμως. Και μόλις ένα λάθος. Βανόστρουμ. Έφτασε μέχρι το lay-up. Μείωσε ακόμα περισσότερο για τον Αρκαδικό στους 13. 67-54. Νίξον. Μπόλτς. Αυτή τη φορά το Λαύριο διέσπασε εύκολα το press του Αρκαδικού.
Ο Νίξον με τον Τζόουνς. Ο Μπάρλος με τον Λίτζιον. Θέλει να πλησιάσει ο παίκτης του Λαυρίου. Αλλοιώθηκε η πάσα του, έκλεψε ο Βανόστρουμ. 3-1-2-2. Ο Λί θα κερδίσει το φάουλ από τον Κρουμπάλη. Θα εκτελέσει δύο βολές τώρα ο Τζόναθαν Λί, ενώ ο Γιανακόπουλος θα επιστρέψει στο παιχνίδι αντί του Μπάρλου. ...67-55. Ο Αρκαδικός είχε κερδίσει στον πρώτο γύρο το Λαύριο με διαφορά 9 πόντων. Rebound από τον Κρουμπάλη. Τώρα το Λαύριο είναι στο σύν 12, 2 και 28 για το τέλος. Πάντα ο Αρκαδικός πρεσάρει σε όλο το γήπεδο. Νίξον. Με τον Νούτινεν μπροστά του. Με βήμα πίσω εκτέλεσε ο Κρουμπάλης στο επιθετικό rebound. Κόπηκε με φάουλ από τον Λίτζιον. Δύο βολές για τον Ουσμάν Κρουμπάλη. Δείτε και πάλι. Αν και προσπάθησε ο Κάμερον Τζόουνς να κρατήσει με block out τον Κρουμπάλη, δεν ήταν εύκολο. Ο Κρουμπάλη αστόχησε στην πρώτη βολή. Έκανε το σκορ 68-55 με τη δεύτερη. Βανόστρουμ. Φάουλ του Γιανακόπουλου. Δύο βολές για τον Ντέβον Βανόστρουμ. Στους 9 πόντους ο Βανόστρουμ σήμερα, ο παίκτης που έχει αγωνιστεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον στο σημερινό παιχνίδι με τον Αρκαδικό, είναι ήδη στα 32 λεπτά συμμετοχής. Γύρισε και ο Καβαδά στην πεντάδα του Αρκαδικού. Ο Βανόστρουμ φτάνει τους 10 πόντους. 68-57. Στο σύν 11 τώρα το Λαύριο. Να που το παιχνίδι απέκτησε ενδιαφέρον. Πριν από 4 αγωνιστικά λεπτά ήταν στους 20 πόντους. Ο Μπόλτς κέρδισε το φάουλ χαμηλά. Ο Κρουμπάλη θα κάτσει στον πάγκο. Ο Περάκης θα περάσει τη θέση του. ...69-57 με την πρώτη βολή του Ντεμάριους Μπόλτς. Και τώρα η διαφορά στους 13. Βανόστρουμ. Μπροστά στο Σακελαρίου για 3, Σέρμπολ. Rebound από τον Μπόλτς. Νίξον. Δέκα δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση του Λαυρίου. 1 και 23 για το φινάλε. Ο Νίξον μπροστά στο Βανόστρουμ θα κάνει βήματα. Υπάρχει time out από τον Αρκαδικό. Θα επαναλάβω ότι οι φιλοξενούμενοι πλέον κυνηγούν τη διαφορά των 9 πόντων με την οποία είχαν κερδίσει στον πρώτο γύρο το Λαύριο. Τώρα η διαφορά είναι στο σύν 13 για τους γηπεδούχους, 70-50. Όταν έκανες διεισδύσεις, λέει, πήρες 3 φάουλ και πήραμε σκορ. Το ρίξες στα τρίποτα και δεν πήραμε τίποτα. Jones. Χαμηλά στον Καβαδά. Υπάρχει φάουλ του Κακλαμανάκη.
ξεκάθαρα πλέον είναι κομμάτι της τακτικής. Στην αντιμετώπιση του Βασίλη Καβαδά τα φάουλ. Ο Καβαδά σήμερα έχει μία στις 8 βολές. Επιστρέφει ο Κρουμπάλη αντί του Κακλαμανάκη, που μπήκε για αυτόν ακριβώς τον λόγο, για να κάνει το φάουλ στον Καβαδά. Ο Κακλαμανάκης και αμέσως κάθισε στον πάγκο. Ούτε τώρα ο Καβαδάς θα βρει στόχο. Είναι καθαρά πλέον ψυχολογικό και πνευματικό θέμα. 70-58 με τη δεύτερη βολή του Βασίλη Καβαδά. Μπόλτς, Γιαννακόπουλος, Νίξον, Κέσελ. Είδε αφύλακτη τη διάβαση, κέρδισε το φάουλ από τον Καβαδά. Το τέταρτο του Βασίλη Καβαδά. Για να δούμε και πάλι το replay. Και απλό μπλοκ θα μπορούσαν να έχουν ζητήσει, ότι δεν ήταν φάουλ. Δικαίωμα για δύο βολές λοιπόν ο Μάρκο Κέσελ, ο οποίος σήμερα έχει μείνει στους 6 πόντους με 2 τρίποντα. 71-58. Ένα λεπτό και 4 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Καβαδάς έβγαλε την μπάλα νόμιμα από τη Στεφάνη, αφού η μπάλα αναπηδούσε σε αυτή. Βανόστρουμ έκλεψε ο Κακλαμανάκης πάσα που προοριζόταν για τον Καβαδά. Τελευταίο λεπτό στον αγώνα. Ο Κέσελ κέρδισε το φάουλ από τον Τζόουνς. Πολύ δύσκολα πλέον το Λάβριο θα χάσει τη διαφορά. Το Λάβριο που είναι στο συν 13. Ο Κέσελ έχει βολές. Ο Τζόουνς έγινε ο πρώτος παίκτης της αναμέτρησης που αποβλήθηκε με 5 φάουλ. Μαζί του το δρόμο προς τον πάγκο ακολούθησε και ο Βανόστρουμ. Νούτινερ και Καλινικίδης επέστρεψαν. Ο Κέσελ θα βρει στόχο από τις βολές. Κάποιοι φίλοι του Λαβρίου βιάστηκαν να στείλουν τον Αρκαδικό στην Α2 και αμέσως οι άνθρωποι του πάγκου σηκώθηκαν και τους είπαν να σταματήσουν. Και εισακούστηκε η επιθυμία τους. Μπόλτς. Ο Λί κατέβασε το rebound. 33 δευτερόλεπτα ακόμη. Στο συν 14 το Λαύριο. Ο Καβαδάς θα καρφώσει για το 72-60. Πήρε και το φάουλ ο Βασίλης Καβαδάς. Δικαίωμα για μία συμπληρωματική βολή. Με την βολή ο Καβαδάς έχει τη δυνατότητα να μειώσει τη διαφορά στους 11. Ο Κέσελ στο rebound. Γύρισε την μπάλα στον Μπόλτς. Αυτός πήρε το φάουλ από τον Νούτινεν. Δύο βολές τώρα για τον Ντεμάριους Μπόλτς. Ο Μπόλτς ο οποίος είναι στους 9 πόντους. Ό,τι έκανε το έκανε στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο εκνευρίστηκε σε μια φάση που θεώρησε ότι έπρεπε να του δοθεί φάουλ. Διαμαρτυρήθηκε. Δέχτηκε και τεχνική ποινή. Φορτώθηκε πολύ γρήγορα με 3 φάουλ και έμεινε για αρκετή ώρα στον πάγκο. Στο δεύτερο μέρος όμως ο Αμερικάνος κατάφερε να βρει τη συγκέντρωσή του και να βοηθήσει και αυτό στην προσπάθεια του Λαβρίου. 2 στις 2 βολές από τον Μπόλτς, 74-60. Τρίτος παίκτης του Λαβρίου με διψήφιο αριθμό πόντων έγινε ο Ντεμάριους Μπόλτς. Έφτασε τους 11, 26 ο Κρουμπάλη, 13 ο Νίξον. Ο Λίτζιο ανάψε στον Καβαδά, αυτός κάρφωσε. 74-62 με 19 δευτερόλεπτα. Μπόλτς, φάουλ από τον Καλινικίδη.
Η διαφορά τώρα στους 12. Ξανά στις βολές ο Μπόλτς, ο οποίος σήμερα έχει 4 στις 4. Ο Λαύριος στο συν 13. Υπάρχει time out για αυτά τα τελευταία 18 δευτερόλεπτα. Δεν ξέρω αν μπορεί ο Αρκαδικός, αν προλαβαίνει μάλλον ο Αρκαδικός το χρόνο που απομένει για το φινάλε. Ο Νούτινεν στην επαναφορά. Έκλεψε ο Κρουμπάλη πάσα που πήγαινε προς τον Καβαδά. Φάουλ του Καλινικίδη. Πλέον όλα έχουν τελειώσει και όσον αφορά την διεκδίκηση της διαφοράς του πρώτου μάτσα από πλευράς Αρκαδικού. Ο Κρουμπάλη θα εκτελέσει βολές, ο Σακελαρίου θα περάσει στη θέση του Κέσελ. Όχι απλά βήμα αλλά άλμα σωτηρίας ήταν αυτή η νίκη για το Λαύριο σήμερα. Το Λαύριο το οποίο αφήνει πλέον 2 νίκες πίσω του τον Αρκαδικό. Ακόμα περισσότερες στην Καβάλα. Επομένως, αν υπολογίσουμε όπως πολύ σωστά λέει ο Αργύρης και την ισοβαθμία, 3 νίκες πίσω του τον Αρκαδικό. Άρα το Λαύριο σε πολύ μεγάλο βαθμό με αυτή του τη νίκη καθαρίζει την υπόθεση παραμονή. Βεβαίως τίποτα δεν έχει τελειώσει μαθηματικά και από τη στιγμή που υπάρχουν πολλά σενάρια η προσπάθεια των νέων φώτιστων πρέπει να συνεχιστεί, αλλά η νίκη αυτή απέναντι στον Αρκαδικό ήταν ένα πολύ αναπαυτικό μαξιλαράκι στην κούρσα χωρίς ανάσα που γίνεται στην ουρά της βαθμολογίας, όπου στο σενάριο του υποβιβασμού εμπλέκονται αρκετές ομάδες. Η Καβάλα, ο Αρκαδικός, το Λαύριο, τα Τρίκαλα και ο Κόρυβος. 7 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος. Ο Βανόστρουμ, ο Λί θα πάρει το τελευταίο σούτ του μάτς. Απομένουν 4 δέκατα μόνο, 79-67. Τέλος παιχνιδιού. Νίκη με 12 πόντους για το Λαύριο, το οποίο κατάφερε όχι απλά να κερδίσει τον Αρκαδικό, αλλά να καλύψει και την ήττα των